πάρα πολλά μηνύματα στην εκπομπή. Σίγουρα δεν είναι τώρα ανάγκη να μπούμε σε ένα διάλογο του τύπου. Και είναι αυτό που σας λέω ότι γίνεται ένα από χθες. Ένα λεπτό όμως, ένα λεπτό. Γιατί είναι, πραγματικά είναι αυτό που γίνεται, Χριστέ, να από χθες στο διαδίκτυο. Πραγματικά όμως, δηλαδή. Συγγνώμη, λέει, ένα μήνυμα το οποίο έχει έρθει. Συγγνώμη, κυρία, δεν θα πω το όνομά σας για να μην σας εκθέσω κιόλας στον αέρα. Αλλά πραγματικά είναι απίστευτο αυτό. Εσείς θέλετε να υπάρχει στρατιωτική πειθαρχία. Εσείς θέλετε να είναι σαν να είμαστε στη Χούντα, στην εποχή της Χούντας. Και λέει αυτό το μήνυμα. Συγγνώμη, αυτή τη στιγμή τι προσπαθείτε να κάνετε. Τα παιδιά αυτά δεν έπρεπε να έρθουν ποτέ πίσω. Δηλαδή, τα παιδιά τα δικά μας που δεν ήρθαν, τι είναι. Δεν είπαμε ότι είναι κάτι τα παιδιά τα δικά σας και αυτά τα παιδιά είναι κάτι άλλο. Αλλά μπορούμε να αντιληφθούμε το φόβο και την ανησυχία και αυτών των παιδιών και όλων των ανθρώπων. Δηλαδή, αν αυτές τις στιγμές δεν μπορείτε εσείς που στείλατε αυτό το μήνυμα να αντιληφθείτε ότι ο φόβος είναι πολύ ανθρώπινο σύστημα. Πραγματικά λυπάμαι πάρα πολύ. Είστε αδικαιολόγητοι. Για εμάς είναι το μήνυμα. Τέλος, πρέπει να σταματήσουν εκπομπές σαν τις δικές σας. Άμεσα, στρατιωτική πειθαρχία. Οι υπόλοιποι δεν φταίνε σε τίποτα. Ευτυχώς που δεν είστε σε κανάλι να αποφασίζετε, γιατί πραγματικά θα είχατε όχι λογοκρισία. Ήταν να κόψετε όλους τους υπόλοιπους που δεν συμφωνούν με τη δική σας άποψη. Δεν είπαμε ότι όλοι πρέπει να συμφωνούν με τη δική μας άποψη. Αλλά ας υπάρχει και λίγη ελευθερία λόγου, ας μπαίνουμε και λίγο στη θέση του άλλου, ας μπαίνουμε και λίγο στα παπούτσια του άλλου και πείτε μου εσείς πώς θα νιώθατε αν ήσασταν στην Αγγλία. Χθες βγήκε μία κοπέλα και μας είπε ότι η μητέρα της πήγε στην Αγγλία για άλλους λόγους, για λίγες μέρες, έγινε αυτόν το μεγάλο μπαμ, έμεινε γυναίκα με προβλήματα καρδιάς στο Λονδίνο, χωρίς χρήματα, χωρίς κάπου να έχει να μείνει, χωρίς κάποιο δικό της να τη φιλοξενήσει. Για πείτε μας εσείς μία λύση, εσείς που θέλετε στρατιωτική πειθαρχία. Δεν είπαμε ότι εμείς τα ξέρουμε όλα, αλλά ας μην στείλουμε ένα τον άλλο στον τοίχο. Δεν είναι τώρα η στιγμή. Αντιλαμβάνομαι ότι ο καθένας από εμάς έχει τη δική του άποψη. Αλλά σίγουρα δεν είναι ούτε ο τρόπος να σταυρώνουμε ένα τον άλλον και ας μπαίνουμε και λίγο στη θέση του άλλου. Δηλαδή αυτή η γυναίκα θα έπρεπε να πάει να μείνει σε ένα μπαγκάκι. Πολύ ωραία ιδέα σας. Νομίζω ότι ευτυχώς που δεν θα την υιοθετήσουμε όμως. Είναι ένα γεγονός. Ήρθαν αυτά τα παιδιά από την Αγγλία. Τι πρέπει να κάνουμε. Αυτό. Να μπουν σε καραντίνα. Δεν αρνήθηκαν να μπουν σε καραντίνα. Να μπουν σωστά σε καραντίνα. Επίσης, οι χώρες στο εξωτερικό δεν ήταν ενημερωμένες για αυτόν τον μέτρο και τους έβαλαν στο αεροσκάφος. Αυτό δεν έχει γίνει. Ναι. Τώρα θα υπάρχουν κυρώσεις με τις αεροπορικές εταιρείες. Ναι, παιδιά, αν το ήξεραν και έγινε αυτό, θα υπάρχουν κυρώσεις. Ναι. Εάν δεν το γνώριζαν, ποιες κυρώσεις θα υπάρχουν.